Αλλά αυτές οι ευρωεκλογές έχουν προσλάβει, και δεν χρειάζεται να το επαναλάβω εγώ, το έχει τονίσει ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος, έχουν προσλάβει χαρακτήρα δημοψηφίσματος. Όπως άλλωστε είχαν και το 1984, όταν είχα την τιμή να είμαι αρχηγός της ΟΝΕΔ. Γιατί το μείζον είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση, που δεν είναι μόνο ανίκανη, δεν είναι μόνο κακή, είναι επικίνδυνη, είναι ενδοτική. Είμαστε αισιόδοξοι ότι ο ελληνικός λαός ξαναχτίζει μαζί με εμάς τη μεγάλη νέα δημοκρατία, τη μεγάλη νέα δημοκρατία των μεγάλων προσδοκιών, του μεγάλου οράματος, όχι μια νέα δημοκρατία που θα πετύχει μια κομματική νίκη. Αυτή τουλάχιστον η νέα δημοκρατία εμένα δεν με εκφράζει. Μια νέα δημοκρατία χαμηλών προσδοκιών που απλώς θα κερδίζει το ΣΥΡΙΖΑ ή τον εκάστοτε πολιτικό του αντίπαλο, δεν με εκφράζει. Θέλουμε μια νέα δημοκρατία μεγάλη, το προσδιορίζω ποσοτικά αν θέλετε, τουλάχιστον πάνω από 40%. Συνέντευξη τύπου στα μέσα ενημέρωσης της Κοζάνης παραχώρησε το απόγευμα της Δευτέρας ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Μιχαλολιάκος εν ώψη των ευρωεκλογών του Μαΐου. Ο κ. Μιχαλολιάκος τόνισε ότι στόχος είναι το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης να ξεπεράσει το 40%, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την κάθετη αντίθεσή του στη Συμφωνία των Πρεσπών. Μάλιστα, δήλωσε ότι η Νέα Δημοκρατία θα πει όχι στην ένταξη της γειτονικής χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ντρέπομαι για αυτή τη συμφωνία. Και αισθάνομαι οργή. Δεν είναι απλώς κακή συμφωνία. Είναι, επειδή έχω χαρακτηριστεί στο παρελθόν σκληρός, θα προσπαθήσω να έχω ήπιους χαρακτηρισμούς. Αλλά πάντως είναι ακραία ενδοτική. Και θα προσπαθήσω να το δικαιολογήσω σύντομα. Δεν μπορώ εγώ, ως Πελοποννήσιος, να αποδεχθώ ότι υπάρχουν άλλοι Μακεδόνες εκτός από τους Μακεδόνες Έλληνες. Δεν υπάρχουν. Και αυτή η συμφωνία ως κεντρικό στοιχείο έχει ότι αναγνωρίζει με την υπογραφή της Ελλάδος Μακεδόνες τους κατοίκους του γειτονικού κράτους. Όταν όλοι γνωρίζουμε και ήδη το ξέρουν ότι είναι Σλάβοι, Σλαβοβούλγαροι, Βουλγαρός Σλάβοι, όπως θέλετε πείτε το, και Αλβανοί. Οι Μακεδόνες είναι στην Ελλάδα, είναι Έλληνες. Και οι Μακεδόνες ομιλούν μία γλώσσα, αυτή που μιλούμε και οι Πελοποννήσιοι, και οι Πειρώτες και οι Θεσσαλοί, την ελληνική. Η αναγνώριση μακεδονικής γλώσσας και μακεδονικής εθνότητας ή ότι είναι μακεδονικός λαός είναι ακραία παραχώρηση. Εμείς είμαστε ένα μεγάλο θεσμικό κόμμα. Το διεθνές δίκαιο μας δεσμεύει. Όμως, έχουμε πολλά όπλα να πιέσουμε αυτό το κράτος να υποχωρήσει. Το όραμά τους, ο στόχος τους, είναι να ενταχθούν στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί υπάρχει η πανίσχυρη Ελλάδα, Θεός συγχωρέστον τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που μας ενέταξε, όπου εξαρτάται από την Ελλάδα. Όπως εξαρτάται και η είσοδος της Τουρκίας από την Ελλάδα. Εκεί θα πούμε το μεγάλο όχι. Άρα λοιπόν υπάρχουν δυνατότητες να υποχωρήσουν. Να αυτοπροσδιοριστούν αυτό που είναι και να έχουν και τη δική μας υποστήριξη.